τους δημοσιονομικούς στόχους, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα αγαπημένο θέμα. Το 2014 η ελληνική οικονομία είχε στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 1,5%. Ήταν η περίοδος του success story. Έπιασε τελικά πρωτογενές πλεόνασμα 0,2%. Άρα 2,2 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό κενό. Συν 2,7 δισεκατομμύρια που χρειαζόταν για να πάει από το 1,5% μέχρι το 3% που ήταν ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2015. Σύνολο 2,2 και 2,7, 4,9. Συν τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί είχε διαφορετικές προβλέψεις από την Κομισιόν, μας πάνε στα 8 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος λέει ότι το 3 είναι μικρότερο του 6. Πράγματι, το 3 είναι μικρότερο του 6, αλλά το 8 είναι, το 8 είναι μεγαλύτερο του 6. Επίσης, τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν δεν ήταν 6, ήταν 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά μην πάμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, διότι φαίνεται να μην σας αρέσουν. Να σας πω για το πρωτογενές πλεόνασμα και για το αν και κατά πόσο θα έχουμε τη δυνατότητα τα μέτρα τα οποία θα φέρουμε να είναι δημοσιονομικά ουδέτερα. Ο στόχος για το 2016 ήταν 0,5%. Φαίνεται ότι προσεγγίζουμε το 3. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και στην, αν δεν λάβουμε υπόψη μας στις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,5%, το μικρότερο δυνατό πρωτογενές πλεόνασμα που θα μπορούμε να έχουμε το 2017, ακόμα και αν έχουμε απόλυτη στασιμότητα στην οικονομία, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, είναι 3%. Δεν σας λέω ότι θα συμβεί αυτό. Αν συνυπολογίσετε δε και το 2,5% της ανάπτυξης, ξέρετε πάρα πολύ εάν καλά... Εάν ισχύουν όλα αυτά, πραγματικά δηλαδή τι σας έχει πιάσει και δεν τα φέρνετε. Μα σας εξηγώ, κύριε Χατζηδάκη, ότι αυτό ήταν μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία την κάναμε μόνοι μας, έχοντας τη Νέα Δημοκρατία να δίνει διαπιστευτήρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να λέει κάθε φορά ότι αυτός ο οποίος έχει δίκιο σε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αληθεύει αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτά που λέτε, σε κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε δευτερόλεπτο της δεύτερης αξιολόγησης. Είστε φίλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι δικοί μου ψηφοφόροι, να σας ενημερώσω, αν δεν το ξέρετε, και να το λέτε στα επιχειρήματά σας, οι δικοί μου ψηφοφόροι δεν είναι στην Αγία Παρασκευή, δεν είναι στο Περιστέρι, δεν είναι στο Παλαιό Φάλιρο, είναι ξαδέρφια και μπατζανάκηδες της Λαγκάρτ. Και γι' αυτό εμείς ξυπνάμε κάθε πρωί και κάθε βράδυ σκεπτόμενοι τι θα πει η Λαγκάρτ. Μα τι λέτε, κύριε Τζανακόπουλε? Αυτό που αν λέω ισχύουν αυτό αυτά που κάνετε, τα πράγματα, κύριε Χατζηδάκη. Αν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που λέω είναι αυτό που κάνετε. Αν ισχύουν αυτά που λέτε. Εκπροσωπείτε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική αντίληψη. Αν ισχύουν είναι αυτά η οικονομική που λέτε, αντίληψη που φέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μαζί του. Αν ισχύουν αυτά είστε που λέτε, η άλλη όψη. Το είπατε, το καταλάβαμε. Χατζηδάκη. Το καταλάβαμε. Χαίρομαι που το καταλαβαίνετε και χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Αλλά ο κόσμος γελάει. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Γιατί βλέπει την πολιτική που εφαρμόζει. Ακούστε, κύριε Χατζηδάκη. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ. Ο κόσμος κλαίει, διότι επί μία εξαετία καταστρέψατε την ελληνική οικονομία, τσακίσατε τους μισθούς του, διαλύσατε τα ασφαλιστικά του ταμεία. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν αυτό που δεν κάνατε εσείς ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο να διαπραγματευτούμε και να ρίξουμε τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα κατά 20%. Κύριε Τζανακόπουλε, δύο κουβέντες. Αμέσως, μαθάνε πραγματικά δύο κουβέντες. Το ένα είναι να πει ο κύριο Τζανακόπουλος ευθέως στους τηλεθεατές ότι τώρα με την κυβέρνηση που έχουμε περνάνε καλύτερα στα σπίτια τους από ό,τι περνάγανε δύο χρόνια πριν. Το μόνο που δεν έχετε πει μέχρι τώρα, να το πείτε και αυτό. Και το δεύτερο, ξέρετε, αν ισχύουν αυτά που λέτε ότι δεν θα έχουν κανένα αντίκτυπο τα μέτρα, τότε πραγματικά κάτι παράξενο σας έχει πιάσει και δεν τα φέρετε στη Βουλή. Κάντε θα έπρεπε υπομονή να τα φέρετε αμέσως. Και όχι υπομονή μόνο να τα φέρετε, αλλά να στήσετε και ένα πανηγύρι, λοιπόν, ναι, να τα πανηγυρίσετε. Διότι ο κύριο Κουρλέτη. Ο κύριος Κουρλέτης, τελειώνω αμέσως. Ο κύριος Κουρλέτης, ο πρώτος στη τάξη υπουργός, είπε σήμερα ότι επειδή τα μέτρα θα επεκτείνονται και πέραν του 18 και επειδή έχουν ένα χαρακτήρα βαρύ και είναι μέτρα λιτότητος, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ο πρώτος στη τάξη υπουργός τα λέει. Και εσείς προσπαθείτε ακόμα να μας πείσετε ότι έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Λοιπόν, πού τα λέτε αυτά? Επιτρέψτε μου τώρα. Να σας ζητήσω κι εγώ ένα σχόλιο γι' αυτό. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κουρλέτης συγκεκριμένα είπε, δεν ξέρω αν θα είναι 180 ή παραπάνω, αλλά 180 τουλάχιστον. Θα το κάνω το σχόλιο.
θα το κάνω το σχόλιο. Αν και έχει απαντηθεί εντός της ημέρας. Σας λέω λοιπόν το εξής. Τα μέτρα αυτά θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο για τον απλούστατο λόγο ότι το 2018 θα πιάσουμε το 3,5%. Από εκεί και πέρα, στις 20 Μάρτη που θα γίνει το Eurogroup, φιλοδοξούμε να έχουμε βρει μία ισορροπία ως προς τη σύνθεση αυτών των μέτρων. Βεβαίως υπάρχουν διαφωνίες. Ωστόσο, αυτό στο οποίο επιμένω είναι ότι το δημοσιονομικό αντίκτυπο θα είναι μηδέν και μπορεί να το αμφισβητεί όσο θέλει ο κύριος Χατζηδάκης, όταν θα έρθει η ώρα και θα κατατεθούν τα μέτρα. Φέρτε τα τότε να γιορτάσετε. Μην αναβάλλετε τα πανηγύρια. Επιμένει ο κύριος Χατζηδάκης, ακούστε. Επειδή διαρκώς θέλει να μιλάει για πανηγύρια, θέλει να μιλάει για χαρές, θέλει να μιλάει για γιορτές. Αυτοί οι οποίοι διαρκώς πανηγύριζαν με τις εξαιρετικές επιδόσεις, όπου πήραν την ελληνική οικονομία στα 192 δις και την παρέδωσαν στα 186, αυτό ήταν το success story του κυρίου Σαμαρά, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Χατζηδάκης. Χορεύοντας και πανηγυρίζοντας. Ή τα χειροτερέψατε. Πείτε ότι τα καλυτερέψατε, να σας το ακούσουν τι λέτε. Κύριε, δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε αυτό. Δεν ακούγεστε. Ειλικρινά. Όχι, το να μιλάτε ο ένας επάνω στον άλλον. Το λέω. Βλέπω ότι έχει μία ένταση, έτσι, έναν εκνευρισμό. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Θέλω να μείνουμε στο θέμα του κυρίου Σκουρλέτη, λέω, όμως. Λοιπόν, ναι, δεν θα το αποφύγω. Δεν θα το αποφύγω. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς δεν πανηγυρίσαμε ποτέ. Ούτε θριαμβολογήσαμε. Ούτε μίλησαμε για success story. Αυτά είναι επικοινωνιακές τακτικές τις οποίες υιοθετούσε και ο κύριος Χατζηδάκης παρέα με το σύνολο τέλος πάντων της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που πανηγύριζαν προφανώς διότι είχαν διάφορους λόγους να πανηγυρίζουν, όχι βεβαίως την πολύ καλή πορεία της οικονομίας, αλλά την εξαιρετική διαχείριση δημόσιου χρήματος που κάνανε. Έχει εξάλλου φανεί αυτό με τις διάφορες τελευταίες υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Κάνανε πάρα πολύ καλή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, το ξέρει πάρα πολύ καλά και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τους στηρίζει με όλη τη δύναμη της ψυχής του, επειδή γνωρίζει ότι επί 40 χρόνια το δημόσιο χρήμα δεν το καταχράστηκαν ποτέ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε σήμερα, λοιπόν ένα βήμα παραπέρα. Να μείνουμε στο να πάμε σήμερα, λοιπόν ένα βήμα παραπέρα έχει και να σας πω για την τράπεζα και να σας πω τον κύριο Καλογρίτσα. Αφήστε τον κύριο Καλογρίτσα. Ο κύριος Καλογρίτσα είχε πάρει τα δάνειά του επί δική σας κυβέρνηση. 39 δάνεια πήρε σε δύο χρόνια. Δεν έχετε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάτε. Εγώ δεν έχω. Εσείς είχατε διορίσει, κύριε Χατζηδάκη, τις διοικήσεις στην τράπεζα Αττικής. Εσείς τις είχατε διορίσει. Δικές σας διοικήσεις ήταν, κύριε Χατζηδάκη. Εμείς του δώσαμε και την τηλεοπτική. Σας λέω. Ισχύει και το ότι εμείς του δώσαμε την τηλεοπτική άδεια. Όλα ισχύουν. Ο διαγωνισμός ήταν διαβλητός ή αδιάβλητος, κύριε Χατζηδάκη. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Θα πάμε σε αυτό το δόγμα, εντάξει, κύριε Τζανακόπουλε. Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Να μείνουμε λίγο στο πεδίο το οποίο συζητούσαμε πριν, να μείνουμε λίγο στη δήλωση της σημερινής των Real FM του κύριου Σκουρλέτη, ο οποίος μίλησε για 180, ενδεχομένως κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Αυτό αφορά την επόμενη κυβέρνηση που θα διαχειριστεί. Αυτό το οποίο είπε και νομίζω ότι έχω κάνει σχετική διευκρινιστική δήλωση πριν από κάποιες ώρες, αφορούσε ένα πολιτικό κάλεσμα. Δεν έθεσε κανένα θεσμικό ή οποιοδήποτε, δεν έθεσε καμία θεσμική ή νομική προϋπόθεση για την ισχύ των μέτρων. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για μια συμφωνία πολύ καλύτερη από αυτή που προσδοκούσε ή, θα έλεγα εγώ, ήλπιζε. Διότι ήλπιζε να έχουμε μια κακή συμφωνία, έτσι ώστε να πανηγυρίσει πάνω στα συντρίμμια, έτσι όπως θεωρούσε ότι θα κάνει πριν κλείσουμε την πρώτη αξιολόγηση, όπου διαρκώς μας έλεγε δεν πρόκειται να κλείσετε, θα έρθει καταστροφή, θα διαλυθούν τα πάντα. Βεβαίως η σιωπή της κράτησε για 3 μήνες μόλις και ξεπόρτισε ξανά όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξαναέβαλε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα επιπρόσθετα μέτρα. Βρήκε τότε λοιπόν την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία και ξεπόρτισε, συνεχίζοντας την τακτική την οποία είχε αφήσει στη μέση κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης, την τακτική του πολιτικού και του αντιπολιτευτικού σαμποτάζ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι επειδή η συμφωνία θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή την οποία ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σκουρλέτης είπε ότι πρέπει να ψηφιστεί από το σύνολο. Και κάτι άλλο στο κλείσιμο. Και επίσης το έθεσε και ως ένα ζήτημα δημοκρατικής ευαισθησίας. Δηλαδή λέει ότι εφόσον αυτά τα μέτρα, πράγματι τέτοια ευαισθησία βεβαίως οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν ποτέ. Έτσι, να το θυμίσω αυτό. Διότι ψηφίζανε μέτρα τα οποία είχαν εφαρμογή πολύ πέραν του κύκλου της κοινοβουλευτικής περίοδου για την οποία είχαν εκλεγεί, χωρίς κανένα πρόβλημα δημοκρατικών ευαισθησιών. Και είπε ο κύριος Σκουρλέτης ότι θα ήταν καλό η Νέα Δημοκρατία να
ψηφίσει αυτά τα μέτρα, καθώς αυτά πρόκειται να ψηφιστούν μετά, πρόκειται να ισχύσουν μετά τον κύκλο αφορούν την επόμενη κυβέρνηση, της παρούσας αφορούν κυβέρνησης. Την επόμενη σε κάθε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε αφορούν στο την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ποια θα είναι, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κανένα θεσμικό ή νομικό κόλλημα ώστε τα μέτρα αυτά να περάσουν με 153 βουλευτές. Εγώ θέλω να πιαστώ αυτό, από αυτό που είπατε ακριβώς τώρα. Επιτρέψτε μου και την εκτίμηση ότι κατά τον ίδιο τρόπο που η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε την ενίσχυση στους συνταξιούχους τον Δεκέμβρη του 2016 ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, αυτοκαταστρεφόμενη στην πραγματικότητα. Αυτό καταλάβατε ότι καταψηφίσαμε. Τι είπατε, παρόν? Ξέρω εγώ, εσείς κάνετε κριτική. Δεν πρέπει να ξέρετε τι κάνετε. Το ίδιο είναι, κύριε Χατζηδάκη. Το ίδιο είναι. Είναι μικρές και το υπέρ και το κατά και είναι, το παρόν. Είναι μικρές οι διαφορές. Στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπερψηφίσατε, κύριε Χατζηδάκη. Ό,τι θέλετε. Τα υπερψηφίσατε. Τα υπερψηφίσατε. Μα τα υπερψηφίσατε. Γιατί δεν απαντάτε? Γιατί κάθε φορά που βρίσκεστε σε δύσκολη θέση επιτρέπετε να χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση? Βλέπω και τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Τζανακόπουλε, σας επισημάναμε από τότε ότι ήμασταν υπέρ των αυξήσεων στο βαθμό που οι αυξήσεις θα δινότανε σε συνεννόηση που μπορούσατε να την είχατε με τους, ναι, με τους δανειστές. Επηρεάστηκε και το αυτό, και αυτό ήταν ένα λάθος που κάνατε, ναι, και επιβάρυνε στη συνέχεια τη διαπραγμάτευση. Η χώρα βρέθηκε σε δυσκολότερη θέση και επειδή οι συνταξιούχοι είναι στη χώρα, ναι, έχουν επιβαρυνθεί και οι συνταξιούχοι. Τώρα, αυτό που βλέπω είναι ότι εσείς και τότε το δούνου του έχετε μέτρα προσχωρήσει στο δόγμα. Όσο δεν μας βολεύει η πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για την ίδια την πραγματικότητα. Και προσπαθείτε, κύριε να πείτε ότι η Νέα περίπου Δημοκρατία πάτε με διάφορες απλουστεύσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφοφόρους στο Δουνουτού. Η Νέα Δημοκρατία την ψηφίζουν στο 30% Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε άλλο κατά αυτόν τον τρόπο την κουβέντα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα ζωντανός διάλογος. Υπάρχουν εκατέρωθεν ερμηνείες των λεγόμενων. Στον διάλογο, ναι, χρειάζεται να ακούγεται κάποιος. Όταν, εντάξει, μιλάτε και οι δύο ταυτόχρονα, πιστέψτε με, δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτό που βρίσκεται μπροστά από την τηλεόραση. Νομίζω ότι έχουμε κρατήσει ένα σχετικά. Εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε πριν. Έχει την ένταση. Υπάρχει μια ένταση σε ένα πολιτικό διάλογο. Θέλω για πολλωστή φορά να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε πριν, στον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος κλείνει στην αποστροφή του λόγου του, λοιπόν, λέει ότι αφορούν την επόμενη κυβέρνηση τα μέτρα αυτά, που δεν γνωρίζουμε στο μεγάλο της μέρος από ποιο κορμό θα αποτελείται. Πρόσφατη δημοσκόπηση, κύριε Τζανακόπουλε, 31% Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 14,5. Φαντάζομαι θα μου απαντήσετε, είναι αποτύπωση της στιγμής μια δημοσκόπηση. Όχι, δεν θα σας απαντήσω μόνο αυτό. Αλλά θα σας απαντήσω καταρχήν ότι έχουμε τρία πολύ μεγάλα πολιτικά γεγονότα. Το ελληνικό δημοψήφισμα, το βρετανικό δημοψήφισμα, αλλά και τις αμερικάνικες εκλογές, στις οποίες, στα οποία αυτά πολύ μεγάλα πολιτικά γεγονότα, όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες απέτυχαν παταγωδώς να προβλέψουν το αποτέλεσμα. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο αφορά τις μεθοδολογίες. Αυτό το οποίο αναφέρεστε αφορά και το, ναι, δημοψήφισμα. Έχει να κάνει. Το οποίο είχαμε εδώ. Ναι, μα σας είπα. Το ελληνικό δημοψήφισμα, το βρετανικό δημοψήφισμα, αλλά και τις αμερικάνικες εκλογές. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι δημοσκοπικές εταιρείες έδιναν δύο μέρες πριν από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 ισοπαλία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αν όχι, ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ της τάξης των 7-7,5 μονάδων. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να πέφτω λίγο έξω. Αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί ήταν. Επομένως, θα σας έλεγα ότι είτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι δημοσκοπικές εταιρείες, είτε θα μπορούσε κάποιος κακόπιστος να πει, δεν το συμμερίζομαι σε καμία περίπτωση, ότι μπορεί οι δημοσκοπήσεις να είναι και πολιτικά κατευθυνόμενες. Εσείς αρνείστε ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία είναι απογοητευμένη από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Θα μου επιτρέψετε, διότι αυτό δεν το, δεν έχω σταματήσει ποτέ να το λέω. Βεβαίως, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού με μεγάλες προσδοκίες. Έχει απογοητευτεί, μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες να επιβαρύνεται εξαιρετικά εξαιτίας του γεγονότος ότι ούτως ή άλλως είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Ένα πρόγραμμα δηλαδή το οποίο
θέλει να δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ψηλά. Αυτό το οποίο θα πρέπει όμως κάθε φορά να κρατάμε στο μυαλό μας είναι ποια θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχε υπάρξει διαπραγμάτευση του 2015 και ποια θα ήταν η διαπραγμάτευση αν δεν είχε υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ποια θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχε υπάρξει αλλαγή του 2015. Η κατάσταση θα ήταν ότι θα έπρεπε να επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα ήδη από το 2016 4,5%. Και θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία περίπου μέχρι το 2030, καθώς το πρόγραμμα το οποίο είχαν συμφωνήσει οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος. Με ποιους ρυθμούς ανάπτυξης? Γιατί θυμάστε μόνο τα πλεονάσματα. Λοιπόν, θυμάστε τους ρυθμούς ανάπτυξης και θυμάστε ότι μας ξαναρίξατε στο πηγάδι της ύφεσης. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, οι προβλέψεις οι οποίες είχαν γίνει κατά την περίοδο του δεύτερου προγράμματος δεν είχαν βγει ποτέ. Αλλά μην μπούμε σε αυτή την λογική, γιατί θα διαφωνήσουμε. Έχουν αλλάξει τα μοντέλα από έκανε, το τότε. Βεβαίως, αλλά έχουν αλλάξει πλήρως. Έχουν αλλάξει πλήρως, κύριε Χατζηδάκη, οι υπόλοιπες παράμετροι του προγράμματος. Έχουν αλλάξει πλήρως οι υπόλοιπες παράμετροι του προγράμματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας λέω λοιπόν ότι είναι πολύ λογικό μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού να είναι και απογοητευμένα και να νιώθουν επιβαρημένα κλπ. Ωστόσο, τα πολιτικά διλήμματα έχουν μπει και μπαίνουν καθημερινά με σαφήνεια. Για παράδειγμα, πριν από λίγο ο κύριος Χατζηδάκης μας εξήγησε τη θέση του και τη θέση του κομματός του, η οποία είναι σεβαστή. Είναι μια καθαρή φιλελεύθερη θέση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δομηθεί η ελληνική αγορά εργασίας. Δηλαδή, οι κλαδικές συμβάσεις να μην υπερισχύουν των επιχειρησιακών συμβάσεων, για παράδειγμα. Εδώ έχουμε μια σαφέστατη διαχωριστική πολιτική γραμμή και πιστέψτε ότι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, για άλλη μια φορά, οι πολιτικές αυτές γραμμές και οι κοινωνικές, για να τους και οι κοινωνικές πολιτικές γραμμές θα έχουν πολύ συγκεκριμένες αντανακλάσεις στο πολιτικό αποτέλεσμα αυτό. Η ανεργία, κύριε Χατζηδάκη, μια και το αναφέρατε, είναι. Για την ανεργία φταίνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, κύριε Χατζηδάκη. Τα δικαιώματα των εργαζομένων φταίνε για την ανεργία. Εγώ δεν ήρθα να μιλήσω ούτε ως αλάθητος, ούτε ως εκπρόσωπος του κόμματος των αλάθητων. Αλλά θέλω να πω ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί πραγματικά η ανεργία είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Και τώρα έχουμε αρνητικό ρεκόρ φέτος 20 ετίας στις ιδιωτικές επενδύσεις. Το δημόσιο εκ των πραγμάτων δεν έχει λεφτά. Το ΕΣΠΑ, το χειρίστηκα 2 χρόνια, το διαπραγματεύτηκα το καινούριο ΕΣΠΑ, έχει μόνο το 1/5 των αναγκαίων επενδύσεων για την επόμενη πενταετία. Όλα τα άλλα πρέπει να έρθουν από μικρές και μεγάλες επενδύσεις από την Ελλάδα και από το εξωτερικό για να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις αποκρατικοποιήσεις που έχει υπογράψει. Το ελληνικό, για παράδειγμα, που υπέγραψε το αεροδρόμιο του ελληνικού την αξιοποίηση, αφού έκανε άμυνα οπισθοφυλακών 1 χρόνο, στη συνέχεια το έχει αφήσει εκεί που ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ θα ήταν και προς όφελος όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας με δεκάδες χιλιάδες θέσεις που θα δημιουργούνται, αλλά και της ελληνικής οικονομίας, γιατί θα είχαμε μια ψυχολογική τονωτική ένεση να ξεκινήσουν εκεί πέρα τα έργα. Και αυτοί τα αφήνουν και σέρνονται και σέρνονται, διότι έχουν δυστυχώς μια αλλεργία απέναντι στην επιχειρηματικότητα και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι προσπαθούμε, κύριε Χατζηδάκη, να διορθώσουμε τις λεόντιες συμβάσεις. Με την προσπάθειά σας έχει βουλιάξει το πράγμα. Τις λεόντιες συμβάσεις που υπογράφατε, κύριε Χατζηδάκη. Ψηφίσατε, κύριε Τζανακόπουλε, το Σεπτέμβριο ήμουνα στη Βουλή και ήμουνα εκεί και ψηφίσαμε, μα δεν κάνετε Χατζηδάκη, πια επαναδιαπραγματεύσεις. Διαρκής. Μα περάσατε τη σύμβαση, λοιπόν, μην το καταλάβατε. Ανησυχείτε, κύριε Χατζηδάκη, στο σημείο αυτό. Εσείς είστε νομικός τώρα. Με συγχωρείτε. Το Σεπτέμβριο κάνω λάθος ότι περάσατε το νομοσχέδιο για το ελληνικό? Ναι. Εκεί πέρα δεν πανηγυρίσατε δε όντως ότι αλλάξατε τη σύμβαση πάλι και τα λοιπά? Και υπάρχει και δευτερογενή νομοθεσία, κύριε Χατζηδάκη. Και δεν είπατε ότι θα αλλάξει συγκεκριμένα πράγματα. Α, τώρα θυμηθήκατε τη δευτερογενή νομοθεσία. Εσείς σχεδόν. Οι τελεσιατές μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα. Εσείς σχεδόν, κύριε Χατζηδάκη, φαίνεται σαν να. Είτε ως κόμμα είτε εσείς, να έρχεστε εδώ σαν να εκπροσωπείτε κάποιο συγκεκριμένο συμφέρον. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, κύριε Χατζηδάκη. Το συμφέρον του ελληνικού λαού που τον καταδικάζετε σε έλλειψη ελπίδας και προοπτικής. Λοιπόν, να πάμε λίγο, κύριε Τζανακόπουλε. Αυτά που λέτε είναι τόσο λαϊκίστικα που πραγματικά ανοίγουν, φτάνουν στο όριο του κακού. Αν με κατηγορήσετε και για λαϊκισμό, κύριε Τζανακόπουλε, μετά από όλα αυτά που έχετε μια κυβέρνηση που περνάει ένα νόμο στη Βουλή, μπορεί με τον νόμο αυτό και με κατηγορήσετε για λαϊκισμό. Σας είναι πολύ εύκολο λοιπόν, με τον νόμο Ζανακόπουλε. Αυτό να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και εσείς λέτε, α, τον περάσαμε τον νόμο, αλλά θα το κλωσάμε λοιπόν, και το πράγμα. Λοιπόν, να το κάνουμε διαφορετικά για να δώσουμε τον λόγο στα παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε δίνοντας τον λόγο πλέον στους φοιτητές. Να ξεκινήσουμε με τον φίλο που βρίσκεται εκεί. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Όνομα. Στέφανος Μπαλτάς ονομάζομαι. Και ως